Να μας πει τις λεπτομέρειες, Νατάσα. Ναι, Μιχάλη, σήμερα είναι η απολογία του συμβασιούχου σταθμάρχη και αύριο θα ακολουθήσει η απολογία του δεύτερου σταθμάρχη της απογευματινής βάρδιας. Μέσα στην εβδομάδα περιμένουμε ο εφέτης ανακριτής να καλέσει και τον επιθεωρητή κυκλοφορίας. Όλοι αυτοί βεβαίως θα δώσουν κρίσιμα στοιχεία για το τι ακριβώς συνέβη εκείνη την μοιραία νύχτα. Υπάρχουν, να θυμίσουμε, στοιχεία που έχουν έρθει στο φως το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα οποία η ώρα αποχώρησης φαίνεται να διορθώθηκε με μπλάνκο. Δεν είναι σαφές αν όλοι βρίσκονταν στη θέση τους. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουν σε πολύ σοβαρά ερωτήματα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι και οι τρεις τους οποίους αναφέραμε κατηγορούνται για διατάραξη των συγκοινωνιών σε βαθμό κακουργήματος, για ανθρωποκτονίες και σωματικές βλάβες από αμέλεια κατά συρροή. Τώρα, Νατάσα, φαίνεται ότι το έγκλημα των Τεμπών, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, θα μονοπολίσει τον προεκλογικό αγώνα. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, μεταβαίνει σήμερα στη Λαμία, όπου θα παρουσιάσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Στερεάς Ελλάδας, ενώ ο κύριος Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων, τον κύριο Μενουδάκο, για το θέμα των υποκλοπών, βέβαια. Ναι, ουσιαστικά έχουμε μία επανεκκίνηση της προεκλογικής εκστρατείας που είχε παγώσει λόγω της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη μία το μεσημέρι θα παραστεί στην παρουσίαση του αναπτυξιακού προγράμματος Στερεάς Ελλάδας στο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου Λαμιαίων. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας στο Δημοτικό Θέατρο Λαμίας. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα σχολιάσει τα τελευταία θέματα της επικαιρότητας και αν θα δώσει έμφαση και στα θέματα της οικονομίας. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συναντάται με τον πρόεδρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Εδώ να θυμίσουμε ότι σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος και σε πρόσφατες δηλώσεις του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, επισημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ουσιαστικά προσπαθεί να αποσπάσει από το ΠΑΣΟΚ την συνένεση για αλλαγή του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νατάσα Στασινού.